Αυτή την ώρα, όπως ακούσαμε, το Άγιο Φως μεταφέρουν εθελοντές, μοσυκλετιστές και αυτοκινητιστές με πρωτοβουλία του δικτύου Support CY της Τράπεζας Κύπρου. Ανάμεσα στους συντονιστές, ο Μάριος Σταύρου, τον οποίο και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Σταύρου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Αρχικά να ρωτήσω πού βρίσκεστε αυτή την ώρα. Αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη διαδρομή έχει αναχωρήσει από το κέντρο της ελέγχου κλήσεων της υπηρεσίας ασθενοφόρων. Παραδόθηκε το Άγιο Φως και σε αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν αυτή την ώρα και θα δουλεύουν και απόψε. Κατευθυνόμαστε στο επόμενο σημείο. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από πάρα πολλούς μοτοσυκλετιστές, από πάρα πολλούς εθελοντές σε ολόκληρη την Κύπρο. Υπάρχει ένας αριθμός, κύριε Σταύρου, πόσα άτομα εργάζονται αυτή τη στιγμή για να φτάσει παντού το Άγιο Φως? Σίγουρα είναι πολύ περισσότεροι από 100 μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι κινούνται σε όλο το δικό δίκτυο με την υποστήριξη της αστυνομίας, που είναι καθοριστική υποστήριξη της αστυνομίας και την ευχαριστούμε και δημόσια. Γίνεται μια προσπάθεια να φτάσει σε όλες τις απομακρυσμένες περιοχές της Κύπρου πριν την αναστάσιμη ακολουθία. Σε ποιες πόλεις θα πάτε και από πού περάσατε μέχρι στιγμής? Μέχρι στιγμής έχουν περάσει από πάρα πολλές εκκλησίες όλοι οι φορείς οι οποίοι συνεργάζονται, τόσο οι United Bikers, τόσο και το ΕΤΕΑ, που είναι και οι δύο μέλη του Support CY της Τράπεζας Κύπρου, αλλά ταυτόχρονα και το Star Club μαζί με την Εξαρχία και πάρα πολλές άλλες λέσκες βοηθούν αυτή τη στιγμή και βρίσκονται όλοι σε κίνηση. Μάλιστα. Κύριε Σταύρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ και καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση σε όλη την Κύπρο.